Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα να απαντήσουμε σήμερα. Πώς διαχειρίζομαι τους τοξικούς στην εργασία μου, τους κακοποιητικούς ανθρώπους στον εργασιακό μου χώρο, όταν το no contact δεν είναι καμία επιλογή και επίσης και το low contact δεν μπορεί να είναι εφικτό. Γεια σας, είμαι η Θέκλα Πετρίδου, ψυχολόγος, συγγραφέας και youtuber. Αυτό είναι το κανάλι μας στο YouTube. Αν μπαίνετε για πρώτη φορά, για πατήστε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποίησεις. Όσοι παρακολουθείτε τα βίντεο χωρίς να εγγραφείτε παρακαλώ κάντε μια εγγραφή γιατί είστε πολλοί. Αν σας αρέσει αυτό το βίντεο πατήστε like, βοηθάει στο να προχωρήσει το κανάλι και να ανεβάζει ο αλγόριθμος του YouTube το κανάλι μας και επίσης νιώστε ελεύθερα να μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίχτυα, μέσω μηνυμάτων, Viber κτλ. Λοιπόν, έχω βάλει τον τίτλο «Εργασία και λύπη» το οποίο το έχω διαλέξει σε αντιδιαστολή με το εργασία και χαρά. Ξέρετε αυτό το σύνθημα που λέει εργασία και χαρά, ότι η εργασία μας δίνει χαρά. Τι γίνεται όμως όταν στην εργασία μας δεν μπορούμε να χαρούμε τη δουλειά μας και την όρεξη μας για δουλειά, γιατί ακριβώς συμβαίνει αυτό που θα διαβάσω τώρα στην επιστολή έχει βάλει η ίδια η φίλη τίτλο «Τι γίνεται στις περιπτώσεις που το no contact, low contact, grey rocking δεν είναι επιλογές. Οδηγό ψυχικής επιβίωσης». Εδώ να κάνω έτσι μία ε, παρένθεση για να εξηγήσω ότι no contact σημαίνει πας σε καθόλου επαφή με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κακοποιητικοί προς εσένα, δηλαδή κόβεις κάθε σχέση, το low contact σημαίνει να έχεις όσο το δυνατόν λιγότερες επαφές με αυτούς τους ανθρώπους και το gray rocking σημαίνει να είσαι αδιάφορος, να γίνεσαι σαν γκρίζος βράχος προς αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει ένα βίντεο στο κανάλι μας που έχει τίτλο grey rock, γκρίζος βράχος, πώς να γίνω γκρίζος βράχος. Σας συστήνω να το δείτε όσοι δεν γνωρίζετε τον όρο γκρίζος βράχος. Αγαπητή μου Θέκλα, σε χαιρετώ. Χαίρετε. Ένα θέμα που θα χαρώ πολύ αν το βρει χρήσιμο για βίντεο. Τι γίνεται στις περιπτώσεις που το no contact, low contact, grey rocking δεν είναι επιλογές. Οδηγός ψυχικής επιβίωσης. Για παράδειγμα, στον εργασιακό χώρο. Έχεις προϊσταμένους, έχεις υφισταμένους. Η κυρία αυτή, από όσο γνωρίζω, εργάζεται σε ένα τμήμα της κυβέρνησης. Είναι δημόσιος υπάλληλο, είναι επιστήμονας η γυναίκα αυτή, είναι σε έναν κέριο και νευραλγικό σημείο και έχει προϊσταμένους, έχει φυσταμένους. Έχεις πολλαπλούς ρόλους και ευθύνες. Έχεις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Συντονίζεις ομάδες ανθρώπων έχοντας και σε κάποιο βαθμό και ευθύνη για την προσωπική τους κατάσταση. Θέματα ασφάλειας στην εργασία, θέματα ασθενειών ή και ακολουθείς οδηγίες από προϊστάμενους. Μέσα σε όλα τα επίπεδα της εργασιακής πυραμίδας, υπάρχουν και τοξικοί, οι οποίοι επηρεάζουν εσένα, επηρεάζουν ολόκληρες ομάδες με αρνητικές συνέπειες και σε εργασιακό επίπεδο, ρίχνουν δηλαδή την απόδοση, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο, σε ρίχνουν ψυχολογικά. Βάζει όρια προσωπικά όσο σου επιτρέπουν τα επαγγελματικά όρια, γιατί δεν είναι το σπίτι σου αυτό. Η πρώτη σου υποχρέωση αφορά στην εργασία. Μάλιστα, είσαι στη δουλειά σου και ειδικά όταν είσαι εκεί προϊστάμενη. Ή είσαι μέσα στη μέση, έχεις και προϊσταμένους και εφισταμένους, που ο, πολύ δύσκολα πράγματα. Βάζεις επαγγελματικά όρια όσο σου επιτρέπουν οι συνθήκες και οι κανονισμοί εργασίας. Σωστό αυτό. Σωστό. Δραστικές λύσεις όπως low contact, grey rocking, μπορείς να εφαρμόσεις σε πολύ light μορφή. Το no contact δεν το συζητάμε, δηλαδή δεν μπορείς να κόψεις επαφές με τον προϊστάμενο σου. Δεν μπορείς να κόψεις επαφές με τους υφιστάμενους σου που πρέπει να τους συντονίσεις. Σωστά. Αποτέλεσμα. Ένας μόνιμος αναβρασμός στο υπόβαθρο της ψυχής σου, στο background της ψυχής σου, ηθικά διλήμματα, διοντολογικά διλήμματα, μια συνεχής πάλι για την ισορροπία του τι θέλω να κάνω ή να μην κάνω για μένα και του τι πρέπει να κάνω ή να μην κάνω με την ιδιότητα και υποχρεώσεις μου ως υπάλληλο. Μπαίνει σε υπαρξιακέ κρίσει. Προσπαθώντα να συνδυάσει τα πρέπει της δουλειά και τον αυθεντικό σου εαυτό. Όντω, πολύ δύσκολο. Συνάδελφοι που είναι σωστοί άνθρωποι περιμένουν από τον προϊστάμενο σε μόνιμη βάση να βάζει στη θέση του τους, τους τοξικού συναδέλφου. Οι τοξικοί δηλώνουν μόνιμα δικημένοι. Έλα μουντέ, είναι μόνιμα δικημένοι μόνιμα. Δεν μασάμε βέβαια αλλά βρίσκουν τρόπους να γίνουν πιστευτοί σε τρίτους, που άλλο που δεν θέλουν και αυτό έρχεται να σε επιβαρύνει με την κατάσταση, μάλιστα γίνονται κάποιες συμμαχίες ανίερες μέσα στον εργασιακό χώρο και ιερές. Κρατήστε το ιερές συμμαχίες για τη συνέχεια. Ανίερες συμμαχίε είναι για παράδειγμα, είσαι εσύ μια προϊστάμενος σε ένα τμήμα ρε παιδί μου και έχει υφιστάμενος. Ένας από τους υφιστάμενους σου, δύο από τους υφιστάμενους σου είναι τοξικοί και δημιουργούν προβλήματα. Έρχονται οι υπόλοιποι και σου λένε θέλουμε να μας προστατεύσεις. Πρέπει να το βάλεις στη θέση του αυτόν γιατί κάνει το ένα το άλλο το παράλληλο. Εσύ προσπαθείς να κάνεις σωστά τη δουλειά σου και πάει ο τοξικός ο οποίος μονίμως είναι αδικημένος και πάει και βρίσκει ένα δικό σου προϊστάμενο ο οποίος είναι επίσης τοξικός και πάει και σε δίνει. Και λέει η τάδε, η οτάδε μου έχει κάνει αυτό και αυτό και αυτό και μου φέρθηκε άσχημα και λοιπά και λοιπά. Κι άλλο που δεν θέλει ο τοξικό προϊστάμενο να έρθει και αυτό εναντίον σου. Ένα μπάχαλο δηλαδή. Πραγματικά ένα μπάχαλο. Βγάζω το καπέλο και υποκλίνομαι στου ανθρώπου οι οποίοι εργάζονται σε τέτοια περιβάλλοντα και αντέχουν όλη αυτή τη συνθήκη δεδομένου του γεγονότος ότι είναι ευσυνείδητοι άνθρωποι και προσπαθούν να κάνουν και σωστά τη δουλειά τους. Είναι Impossible. Αδύνατο. Πραγματικά αδύνατο. Αδύνατο. Ε, πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Πάρα πολύ δύσκολο. Προσέξτε την υγεία σας, την ψυχική και τη σωματική. Όμως η αξιοπρέπειά σου ως ανθρώπου και επαγγελματία έρχεται πρώτη. Τους ξεμπροστιάζεις. Όλοι στο κανάλι σου ξέρουμε τις συνέπειες του ξεμπροστιάσματος των άρχησων. Δεν μπορείς ούτε να τους απολύσεις αν δεν πρόκειται για εργασία ιδιωτικού τομέα, γιατί μπορεί να είναι πολύ εργατική παρόλη την τοξικότητά τους. Ένας φαύλος κύκλος λοιπόν. Η δουλειά σου ως αντικείμενο σου αρέσει και δεν θέλεις να την εγκαταλείψεις, μα και αν φύγεις όπου και αν πας πάλι πιθανόν θα βρεις παρόμοιες καταστάσεις. Δεν είναι σίγουρο αυτό. Δεν είναι σίγουρο ότι αφήγει από ένα τοξικό περιβάλλον και πα σε ένα άλλο εργασιακό περιβάλλον ότι σίγουρα θα βρει παρόμοιε καταστάσει. Υπάρχουν και κάποια εργασιακά περιβάλλοντα που είναι καλά. Όχι όλα, υπάρχουν κάποια. Γιατί έχουμε εδώ παράδειγμα στο κανάλι ανθρώπου, οι οποίοι είναι πολύ καιρό στο κανάλι και ξέρει για ποια μιλάω, η οποία μα έλεγε κατ' επανάληψη πόσο τοξικό ήταν το περιβάλλον στην εργασία τη, άλλαξε δουλειά. Στην επόμενη δουλειά τα ίδια και χειρότερα, ξανά άλλαξε δουλειά και στην τρίτη αλλαγή δουλειά βρήκε ένα υγιέ περιβάλλον. Δηλαδή, να μην το παίρνουμε τόσο απόλυτα. Όμω, για να πούμε και του στραβού το δίκαιο που λέμε εδώ στην Κύπρο, για να πούμε και την αλήθεια, αν είσαι διορισμένο σε ένα πόστο το, το οποίο υπάρχει μόνο στην κυβέρνηση, γιατί ξέρω τι δουλειά κάνει η κοπέλα αυτή. Υπάρχει μόνο στο. και είναι μια κο, και κοπέλα εξαιρετικά μορφωμένη. Δεν μπορεί να εργοδοτηθεί ιδιωτικά για αυτό που έχει σπουδάσει και είναι και πολύ καλή θέση διορισμού, δηλαδή έχει καλέ συνθήκε μισθού, κοινωνικών ασφαλίσεων κλπ. κλπ. Η αλήθεια είναι ότι ξέρει ότι αν φύγω, θα χάσω όλα μου τα εργασιακά δικαιώματα και πολύ πιθανόν να μην βρω δουλειά στον τομέα μου και να κάνω κάτι άλλο. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να φύγει από μια μόνιμη θέση εργασία στον δημόσιο τομέα, η οποία σε εξασφαλίζει οικονομικά και σε εξασφαλίζει όσον αφορά στι κοινωνικέ παροχέ. Είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Ε, δεν είναι όμω ακατόρθωτο. Ε, σε καταλαβαίνω όμω. Σε καταλαβαίνω. Τι κάνουμε λοιπόν όταν δυστυχώ δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε πλήρω τι ιδανικέ λύσει που συστήνει η ψυχολογία. Εννοείται πω δεν περιμένω μαγικέ συνταγέ σε τόσο πολύπλευρα και πολύπλοκα θέματα, αλλά κάποιε πρακτικέ και συμβουλέ ίσω να μπορεί να δώσει η ψυχολογία για τη δική μα καλύτερη ψυχική κατάσταση στο εργασιακό περιβάλλον. Σε ευχαριστώ και πάλι. Ιστερόγραφο, σε ζηλεύω που εργάζεσαι και μόνη και από το σπίτι με την απόσταση ασφαλεία που παρέχει το διαδίκτυο. Ε, σε καταλαβαίνω και καλά κάνει και με ζηλεύει. Καλά κάνει και με ζηλεύει, και εύχομαι να μπορέσει κι εσύ να το επιτύχει αυτό. Λοιπόν, 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 λοιπόν. Τοξικό περιβάλλον εργασιακό. Είσαι μέσα στη μέση, βάλεσαι και από πάνω και από κάτω. Γίνονται ανίερες συμμαχίε. Οι τοξικοί πάντα θα πάνε να βρουν άλλου τοξικού να συνεταιριστούν. Οπότε εμεί πρέπει να κάνουμε ιερέ συμμαχίε. Με ποια έννοια. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε σε ένα τέτοιο εργασιακό χώρο, είναι να εντοπίσουμε τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι μοιάζουμε μας, που έχουν εντιμότητα, που έχουν ανθρωπιά, που έχουν καλοσύνη, που έχουν υπευθυνότητα. Πρέπει να εστιάσουμε στο να δημιουργήσουμε ιερές συμμαχίες, δηλαδή να έχουμε ανθρώπινες, φιλικές, κοινωνικές επαφές με ανθρώπους που μιλάνε την ίδια γλώσσα μαζί μας με ανθρώπους που μπορεί να μας καταλάβουν τι περνούμε και τι βιώνουμε. Πρέπει να το κάνουμε αυτό. Γιατί όταν δέχεσαι ναρκισιστική κακοποίηση, ένα, μια από τις συνέπειες της ναρκισιστικής κακοποίησης είναι η απομόνωση και η αποξένωση. Να φοβάσαι να συνδεθεί με άλλους ανθρώπους, να φοβάσαι να μοιραστεί πράγματα με άλλους ανθρώπους, γιατί λες αν πάω να μοιραστώ πράγματα με κάποιον και βγει και αυτός με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα ή με τοξικό ή βγει τοξικό στο τέλο, θα την ξαναπάθω. Θέλω, σε παρακαλώ πολύ και εσένα και οποιονδήποτε άλλον βρίσκεται σε παρόμοια συνθήκη, να εμπιστευτείτε το ένστικτό σα. Το ένστικτό σα, η διέστησή σα, τον κάτι instinct σα, σα έχει πει από την αρχή, από την πρώτη στιγμή που έχετε συναντήσει του τοξικού στη δουλειά σα, ότι these people smell trouble. Ότι αυτοί οι άνθρωποι μυρίζουν ζημιά πρόβλημα. Έχετε ανησυχήσει, έχετε ενοχληθεί. Όμως επιλέξατε να το απορρίψετε λόγω του ενθουσιασμού της καινούριας δουλειά, λόγω των καλών συνθήκων που σημαίνει ένας διορισμός ή λόγω του ότι βρήκατε δουλειά μετά από πάρα πολύ καιρό που ήσασταν ανέργοι. Το καταλαβαίνω. Το ένστικτό σας όμως ουδέποτε σας έχει προδώσει. Εσείς το έχετε προδώσει. Το ένστικτό μας ουδέποτε μας έχει προδώσει. Εμείς το έχουμε προδώσει. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Δεν θα καταχραστώ τώρα το χρόνο για να σας περιγράψω το μόμπινγκ που έχω δεχθεί σε διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα και σε διάφορα επίπεδα. Αυτό που θα μοιραστώ μαζί σας είναι ότι όσοι άνθρωποι μου έκαναν ανελαίει ναι, το ψυχολογικό πόλεμο, όσοι άνθρωποι επιδόθηκαν σε μόμπινγκ εις βάρος μου, από την πρώτη στιγμή που του είδα κάτι μου έκανε κακό κλικ. Και εκ των υστέρων, και εκ των υστέρων, μετάνιωσα που δεν έφυγα πιο νωρί από εκείνε τι σχέσει. Φυσικά θα μου πείτε και θα έχετε και δίκιο, εσύ είσαι freelancer, είσαι ε, 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 αυτοεργοδοτούμενη. Μπορεί, για παράδειγμα, να συνεργαστεί με ένα κανάλι, μπορεί να σταματήσει τη συνεργασία σου με εκείνο το κανάλι, μπορεί να κάνει μια συνεργασία με οποιονδήποτε, να σταματήσει εκείνη τη συνεργασία με οποιονδήποτε, χωρί ε, να έχει απώλεια του μισθού σου. Μπορεί να έχει απώλεια εσόδων, αλλά δεν θα καταστραφεί, ρε παιδί μου. Ενώ εγώ, αν, μείνω, αν, αν σταματήσω, θα μείνω άνεργο. Και άμα μείνω άνεργο, τι θα γίνει. Το καλό με το δημόσιο είναι ότι είναι πολύ δύσκολο κάποιο να απολυθεί από το δημόσιο. Το καλό και το κακό με το δημόσιο. Είναι κακό γιατί δεν μπορούν να απολυθούν οι τοξικοί από το δημόσιο. Είναι καλό γιατί ένα άνθρωπο ο οποίο δέχεται πόλεμο στο δημόσιο, δεν μπορούν εύκολα να το διώξουν από τη θέση του στο δημόσιο. Έχω γνωρίσει περιπτώσει εκπαιδευτικών οι οποίοι δέχθηκαν φοβερό μόμπινγκ στην εργασία τους και στο τέλος κατέληξαν να εργάζονται σε κάποιες αποσπάσεις στο Υπουργείο, αλλά να μην έχουν χάσει το μισθό τους, να μην έχουν χάσει τα εργασιακά τους δικαιώματα. Λοιπόν, οι φίλοι μας όμως δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί βρίσκεται μέσα στη μέση, είναι μια πυραμίδα εργασιακή, είναι μέσα στη μέση, έχει από κάτω, έχει από πάνω. Καταρχάς, όπως είπα πρέπει να κάνεις ιερές συμμαχίες, να εμπιστευτείς το ένστικτο σου για το ποιοι άνθρωποι είναι παρόμοιοι με σένα, με ποιους ανθρώπους μιλάτε την ίδια γλώσσα, με ποιους ανθρώπους έχετε την ίδια καλοσύνη αν θέλει. και να στηρίζετε ο ένας τον άλλο. Να συναντιέστε για καφέ, να συναντιέστε για φαγητό, να κάνετε μια ομάδα στην οποία να αποστέλλετε μηνύματα μέσα στο Viber, μέσα στο WhatsApp, Πού να δίνετε θάρρος ο ένας στον άλλο. Να δημιουργήσετε ιερή συμμαχία αγάπης και αλληλοϊποστήριξης. Όταν νιώθουμε ότι έχει κι άλλους ανθρώπους που αντιλαμβάνονται ο ενας τον συνθήκη όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς, που βιώνουν τη συνθήκη όπως τη βιώνουμε εμείς και που καταλαβαίνουν πόσο άσχημα νιώθουμε από το ψυχολογικό πόλεμο που δεχόμαστε, Αυτή και μόνοι ή... Ε, κατανόηση που παίρνουμε από τους άλλους μπορεί να μας στηρίξει και να μας ανακουφίσει πολύ. Επίσης, δεύτερο, δεύτερη σύμβουλη, σου λέω δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Θέλω να είσαι αυστηρή. Όταν δεν μπορούν να μας σέβονται, πρέπει να μας φοβούνται. Ο σεβασμός επιδεικνύεται από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μέσα του εντιμότητα, έχει μέσα του φιλότιμο, έχει μέσα τους ενσυναίσθηση. Ένας άνθρωπος που έχει καλοσύνη και έχει επιλέξει το δρόμο της αρετής και όχι της κακίας, όταν συναντήσει έναν αξιοσέβαστο άνθρωπο θα τον σεβαστεί. Ο κακοποιητής, ο ναρχιστο, ο τοξικός δεν σέβεται κανέναν. Οπότε πρέπει να επέλθει ένας τύπος σεβασμού, που είναι ο κατώτερος τύπος σεβασμού, που αφορά το φόβο. Πρέπει να σε φοβηθεί. Δηλαδή πρέπει όταν σε σκέφτονται να λένε αυτή η αυστηρή, αυτή η εντό εισαγωγικό σκύλα, μην τα βάλεις μαζί της, θα τραβάς τα μαλλιά σου. Να σταματήσεις και εσύ και οποιοδήποτε άλλος δέχεται τέτοιο ψυχολογικό πόλεμο στην εργασία του, να είσαι παραχωρητική, να είσαι κατανοητική να είσαι ευγενική με κολόπεδα. Με παλιόπεδα. Να γίνεις σκύλα. Αυστηρή. Να τρίζεις τα δόντια σου. Να σε φοβούνται. Να σκέφτονται όταν εγώ πάω να ασχοληθώ μαζί της, θα με τα πρίξει. Θα μου πει, θα μου πει, θα μου πει, θα κάνει, θα φτιάσει, θα ράνει. Δηλαδή να φοβούνται την αντίδρασή σου. Οπότε από φόβο να μην σε ενοχλούν. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Από τη στιγμή που κάποιος δεν μας σέβεται, πρέπει να μας φοβάται. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έντιμος, ο οποίος είναι άνθρωπος που προσπαθεί να είναι πνευματικός, που κάνει πνευματικό αγώνα, είναι πολύ δύσκολο να το παίξει κακός. Δεν μιλάμε για να το παίξει κακός. Μιλάμε για το να είσαι αύστηρο και διαβεβαιωτικός. Ό,τι λες να το κάνεις. Ό,τι προαναγγέλεις να το εκτελείς. Για να μάθουν ότι εάν η Μαρία εντό αγωγικών, δεν είναι η Μαρία Τόρμα τη κοπέλα. Πει ότι εάν εσύ δεν κάνει αυτό, θα έχει αυτή τη συνέπεια στην εργασία σου, θα την έχει αυτή τη συνέπεια. Πρέπει να σε φοβούνται. Όσοι δεν σε σέβονται, πρέπει να σε φοβούνται. Επίση, τρίτη συμβουλή, όσον αφορά του υφισταμένου, οι οποίοι έρχονται συνέχεια και ζητάνε τη βοήθειά σου και ζητάνε να βάλει του τοξικού στη θέση του, πρόσεξε του. Πρόσεξε του. Να μη σου απορροφάνε πολλή ενέργεια πολύ χρόνο και να μην σε στραγγίζουν συναισθηματικά. Και με αυτού να είσαι αυστηρή. Να λε: Σε ευχαριστώ πολύ που με έχει ενημερώσει για αυτό που έγινε, θα το χειριστώ. Μην κάθεσαι να κάνει συζητήσει επί συζητήσεων, ώρε ολόκληρε με υφισταμένου σου, οι οποίοι έρχονται και καταγγέλνουν του τοξικού. Δέξου την καταγγελία του, σημειώσε την, χειρίσου την όπω πρέπει να τη χειριστεί, μην κάθεσαι όμω να σπαταλά το χρόνο σου και την ενέργειά σου μία φιλική συμβουλή από μία ψυχολόγο, η οποία έχει υποστεί και η ίδια ψυχολογικό πόλεμο σε διάφορα εργασιακά πεδία, όσο πιο πολύ ασχολείσαι με τον πόλεμο, όσο πιο πολύ συζητάς και ξανασυζητάς και ξανασυζητάς αυτό που συνέβη και τόσο περισσότερο δηλητριάζεσαι. Άστο! Ευχαριστώ, το σημειώνω, θα το χειριστώ. Γεια σας! Επίσης, σταμάτα να είσαι people pleaser. Σταμάτα να βλέπεις τον εαυτό σου στη μητέρα Τερέζα που πρέπει να προστατεύσει όλο τον καλό κόσμο στη δουλειά. Θα κάνεις τη δουλειά σου με υπευθυνότητα και θα συνειδητοποιήσει ότι ο καθένας ξεχωριστά από τους συναδέλφους σου, τους προϊστάμενους σου, τους υφιστάμενους σου, αυτούς που βρίσκονται στο ίδιο ranking, στην ίδια κατάταξη μαζί σου, είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για την ψυχική του υγεία και ισορροπία. Δεν θα τους φτιάξεις όλους εσύ. Και όταν είπα να κάνεις μια ιερή συμμαχία αγάπης, δεν εννοώ με υφισταμένους σου, ενώ με ανθρώπους που βρίσκεστε στο ίδιο επίπεδο διοικητικά και με τους οποίους έχετε κοινό έδαφος. Θέλει πάρα πολύ προσοχή ένας μάνατζερ να μην γίνεται έρμεο του people pleasing που μπορεί να έχει μέσα του. Καταλαβαίνω ότι θες να τους βοηθήσεις όλους, καταλαβαίνω ότι θες να επιλύσεις τα προβλήματα όλων, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, μα και δεν γίνεται. Οκ. Okay? Λοιπόν. Αυτές ήταν οι σκέψει μου σε σχέση με τα ερωτήματά σου. Θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω απόψεις ανθρώπων που έχουν βιώσει παρόμοια. Και ιδιαίτερω αν έχουν χρησιμοποιήσει κάποιες στρατηγικές, οι οποίες τους έχουν βοηθήσει να, να διαβούν αυτό το πολύ δύσκολο μονοπάτι. Και κλείνω με αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να ξεκουραζόμαστε. Πρέπει οπωσδήποτε να ψυχαγωγούμαστε. Η εργασία μας πρέπει να αποσχολεί το ένα τρίτο της εργασιακής μας μέρας. Έχουμε δουλέψει σκληρά οι άνθρωποι απανταχού γης, ούτως ώστε να επιτύχουμε το οχτάωρο. Οχτώ ώρες ύπνος, οχτώ ώρες εργασία, οχτώ ώρες ψυχαγωγία και χαλάρωση. Η εργασία είναι πενθήμερη πλέον. Άρα τις πέντε μέρες που πάμε στη δουλειά φροντίζουμε ώστε μόνο οι 8 ώρες της εργασίας να απασχολούν το μυαλό μας και τις υπόλοιπες ώρες να ψυχαγωγούμαστε και να ξεκουραζόμαστε και να κοιμόμαστε επαρκώς. Και επίσης τα Σαββατοκύριακα να έχουμε επαφές με ανθρώπους έξω από τον εργασιακό μας χώρο, τους συγγενείς που διαλέγουμε να έχουμε τους καλούς φίλους. Φροντίστε πάρα πολύ την ψυχαγωγία σας και τη ξεκούρασή σας. Φροντίστε οπωσδήποτε να κάνετε τουλάχιστον τρεις εβδομάδες συνεχόμενες διακοπές το καλοκαίρι. Να παίρνετε όλες τις άδειες που δικαιούστε. Και κανένας ποτέ δεν έχει ευτυχήσει με το να είναι πολύ καλό στη δουλειά του, εάν έχει παραμελήσει την προσωπική του ξεκούραση και την ψυχαγωγία του. Δεν είναι η δουλειά το παν. Είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής μας, πολύ σημαντικό, όμως είναι το 1 τρίτο μιας εργάσιμης μέρας. Έτσι να σκέφτεσαι τη δουλειά. Σαν το 1 τρίτο μιας εργάσιμης μέρας. Και για τα υπόλοιπα 2 τρίτα φροντίστε το 1 τρίτο να κοιμάστε και το άλλο 1 τρίτο να κάνετε πράγματα που γουστάρετε, να κάνετε τα χόμπι σας, να κάνετε αυτά που σας καλαρώνουν, αυτά που πραγματικά σας αρέσουν. Προγραμματίστε τα Σαββατοκύριακα να πάτε εκδρομέ, να κάνετε πράγματα ενδιαφέροντα, πράγματα συναρπαστικά. Μην αφήνετε η ζωή σα να είναι μόνο δουλειά και σκέψει περί δουλειά. Με όλη μου την αγάπη, ελπίζω να ήταν λίγο χρήσιμο.